μεθαύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αρσενίου Λευκύμης. Ο Δήμος Λευκυμιών το 2006 τίμησε με τους πεσόντας και εχμαλώτους του Αποστόμματο Λατζίδη ή Λόγος Θανάτου, που πολέμησαν στη μάχη κάτω αετό της Αγιάδας στις 24 Ενεκάτου 1940 εναντίον των Ιταλών εισβολέων. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη μάχη είναι οι εξής: Βλάσιος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Αμφιπίατρος, Θεσσών. Ο πατέρας μου ευρέθηκε στη θάλασσα, που μου είπε, και προσπάθησε να φύγει για την Κέρκυρα, όπως κι άλλοι. Μία σφαίρα τον βρήκε λίγο στο πόδι και τον τραυμάτισε. Εφοβήθηκε και μου είπε ότι γύρισε πίσω γιατί φοβόταν μήπως δεν μπορέσει να φτάσει στην Κέρκυρα. Κάπου κρύφτηκε εκεί σε κάποια θάμνος, κάτι θάμνος. Οι Ιταλοί όμως τον έβγαλαν μαζί με άλλους και τον συνέλαβαν. Τον πήρανε στο φιέρι της Αρμανίας. Εκεί έχουμε και ένα συμβάν, μου είπε, βρέθηκε στο νοσοκομείο και είχε μεταφερθεί και ο γιατρός, ο Βλάσης, ο οποίος ενώ ήταν ζωντανός ακόμα και πονούσε, παρατήρησε ότι δεν τον κοίταζε κανείς. Η αιτία λοιπόν που έπεθανε θα μπορούσε να είχε γλιτώσει. Αλλά όπως μου είπε ο πατέρας μου, δεν τον παρακολουθούσε κανείς έτσι όμορφα και περιστατωμένα να τον παρακολουθήσει για να γλιτώσει. Μετά από το φιέρι τον πήραμε στην Ιταλία. Βρέθηκε στην Κορσική. Έφυγε από τους άλλους εχμαλώτους και βρέθηκε σε ένα αγρόκτημα, Γιάννου Γεωκτήμωνα, ο οποίος τον είχε για να εργάζεται στα χτήματά του. Εκεί έγινε μια παρεξήγηση. Ο Ιταλός τον έβρισε και μάλιστα τον είπε «Πόρκο Γκρέκο», δηλαδή άσχημη έτσι βρισιά. Ο πατέρας μου τον εκτύπησε με ένα φτιάρι που είχε στα χέρια του, κάτι είχε τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ιταλός να τον πάρει στο δικαστήριο και πέρασε στρατοδικείο. Στο στρατοδικείο εκεί του έδωσαν 20 χρόνια φυλακή. Μαζί με τον πατέρα μου ήταν και ένας κριτικός στο δικαστήριο. Ο κριτικός αυτός για κάποια άλλη αιτία και του έδωσαν 30 χρόνια φυλακή. Και βρέθηκαν στη φυλακή. Εκεί έγινε κάποια στιγμή μία ανταλλαγή εχμαλώτων. Ήρθε μία κατάσταση από την Ελλάδα και μία κατάσταση από την Ιταλία. Οι Έλληνες που ήταν στην Ιταλία έγινε ανταλλαγή με τον Ιταλών εχμαλώτων. Μέσα σε αυτή την κατάσταση και στα ονόματα δεν ήταν ο πατέρας μου. Σε κάποια φάση του πολέμου έκαναν οι Γερμανοί εισβολή στην Ιταλία. Με αποτέλεσμα, όσοι ήταν μέσα στις φυλακές, να τους μαζέψουν οι Γερμανοί, να τους βάλουν σε ένα πλοίο και να τους πάρουν από τη θάλασσα της Αντριατικής, να τους περάσουν απέναντι και να τους πάρουν στη Γερμανία προφανώς. Σε αυτό το πλοίο, μου είπε ο πατέρας μου συγχωρεμένος, ευοβαρδίστηκε. Εκεί το πλοίο έκανε πολλή ώρα να βυθιστεί. Οι Γερμανοί ήταν με τις λόγχες και από τα μπάρια δεν τους άφηναν εύκολα να βγουν όλοι αμέσως έξω. Έπρεπε να βγαίνουν λίγοι-λίγοι. Γιατί τους μεταφέρανε σε κάποια άλλα μικρότερα πλοία φαίνεται για να μην πνιγούν. Όταν βγήκαν έξω στη στεριά, τους παράλαβαν μετά με άλλα μέσα και τους έβαλαν σε ένα τρένο τελικά. Σε αυτό το τρένο, στη Βαγμένη, 3 μέρες, μου είπε, ήταν χωρίς φαγητό, χωρίς τα απαραίτητα που θέλει ο άνθρωπος να εξυπηρετηθεί. Στη Βαγμένη
και ταξίδευαν και φτάσανε στην Πολωνία. Εκεί στην Πολωνία βρέθηκαν σε μια πόλη που λέγεται Κρακάου. Για το στρατόπεδο το έλεγαν Κρακάου. Εκεί τους έβαλαν σε ένα στάβλο από ζώα και η τροφή τους ήταν μοσκεμένο στάρι ή κριθάρι, δεν ξέρω τι ήταν, μέσα σε μεγάλες σκάφες, όπως τα ζώα δηλαδή, και έτρωγαν με τα χέρια τους. Ένα βράδυ, ο πατέρας μου με κάποιους άλλους είδανε μία θυμονιά με πατάτες σκεπασμένη με χόρτα και θέλησαν να πάνε να κλέψουν λίγες πατάτες. Βγήκανε τη νύχτα, κρυφά, να όμως ο φρουρός που φύλαγε τους αντελήφθηκε. Εκείνη τη στιγμή, όπως ήταν σκυμμένος ο πατέρας μου και ήταν μέσα και έψαχνα να βρει τις πατάτες, αντελήφθηκε το φρουρό και γύρισε λίγο και να δει. Το υποκόπαλο όμως του φρουρού τον έβρικε στα δόντια και του έβγαλε αμέσως τα μπροστινά όλα, τα δόντια του βγήκανε και ήταν μέχρι και που πέθανε χωρίς μπροστινά δόντια. Δεν έφτανε όμως αυτό, τον ετοιμόρησε να καθίσει έξω στο χιόνι γυμνός, ημίγυμνος τέλος πάντων, που ήταν και χιόνια, τη νύχτα. Ευτυχώς όμως σε 5 λεπτά άλλαξε ο σκοπός και βρέθηκε ένας άλλος, πιθανότατα Πολωνός, αν θυμάμαι καλά, ότι μου είπε. Και αυτός του είπε να μπει μέσα στο στάβλο και εκεί τον επερπήθηκαν οι άλλοι, το έβαλαν μέσα στα πόρτα να ζεσταθεί και λοιπά, με αποτέλεσμα να την γλιτώσει. Μετά από αυτό το γεγονός, κάποιο διάστημα που έμεναν εκεί, οι Γερμανοί τους μετέφεραν τώρα με τα πόδια για Γερμανία από την Πολωνία. Ήταν μια μεγάλη φάλαγγα, η οποία αυτή περπατούσε μόνο με τα πόδια. Όποιος από αυτούς έκανε ότι κουράστηκε ή δεν μπορεί να περπατήσει ή έπεφτε κάτω, τον σκότωναν κατευθείαν με τα Γερμανοί με τα όπλα. Μετά φτάσανε στη Γερμανία. Εκεί τον υποχρέωσαν να δουλεύει καθαρισμό, να καθαρίζει τις ράγες από τα τρένα, από τα χιόνια. Και στο τέλος τον έβαλαν σε ένα ορυχείο που έβγαζε κάρβουνα με κι άλλους αχμαλώτους. Εκεί πάλι είχαμε ένα περιστατικό, έσωσε έναν κριτικό την ώρα που έπεφτε από πάνω του η ξυλία και όλα αυτά τα στηρίγματα που κρατούσαν τη στοά. Και μάλιστα τρεμάμενος ο άλλος του έλεγε «Σε ευχαριστώ», έτρεμε και τον ευχαριστούσε πάρα πολύ. Μετά από κάποιο διάστημα, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε, οι σύμμαχοι μπήκαν μέσα στη Γερμανία. Είχε πέσει το μέτωπο της Γερμανίας. Εκεί αφέτησαν ελεύθεροι πλέον. Μου λέγε συγκεκριμένα ότι βρέθηκε στο Βερολίνο και μέσα στην πόλη, όπου έπεφταν βόμβες, προσπαθούσαν να πέσουν και αυτοί μέσα στην τρύπα που έκανε η βόμβα, γιατί θεωρούσαν ότι εκεί μπορούσαν να πιάσουν ασφαλείς στο βομβαρδισμό. Οι σύμμαχοι τους μάζεψαν και τους πήραν στο καλέ. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να πούμε ένα χαρακτηριστικό σημείο. Εκεί που βομβαρδιζόταν πόλεις και όλα αυτά, αντελήφθησαν ένα σπίτι να καίγεται και πάνω στον μπαλκόνι είναι 2 παιδάκια για να κλαίνε. Χωρίς τίποτα άλλο, μπήκαν μέσα στο σπίτι, αψηφίσανε όλα αυτά το κίνδυνο κλπ. Και κατεβάσανε τα παιδιά από τον μπαλκόνι και τα γλίτωσαν. Όταν ήρθαν οι γονείς τους, που ήταν στους κάμπους, τους ευχαρίστησαν οι γονείς, τους έδωσαν φαγητό, τους έδωσαν ό,τι άλλο χρειαζόταν, γιατί ήταν και κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι. Αυτό το γεγονός είναι κάπως συγκινητικό, που μπόρεσαν και γλίτωσαν τα παιδιά. Μετά οι σύμμαχοι τους μάζεψαν όλους τους αχμάλωτους, ό,τι αχμάλωτοι υπήρχαν, και τους μετέφεραν στο καλέ της Γαλλίας.
Και από εκεί περάσανε απέναντι στην Αγγλία. Τους πέρασαν εκεί. Εκεί μου είχε πει ότι βρέθηκε σε μια πλατεία που λέγεται Πικαντίνη. Σε αυτή την πλατεία, μάλλον εκεί θα έμεναν προφανώς, τους υποδέχτηκε ο τότε βασιλιάς των Ελλήνων, Γεώργιος. Και μάλιστα τους χαίρετισε με χειραψία. Σε κάθε έναν τον χαίρετισε τιμητικά στον καθέναν με τη χειραψία. Μετά από εκεί, δεν ξέρω ποιο διάστημα μετά, φύγανε, τους έστειλαν με καράβι και έφτασαν στην Αίγυπτο. Μετά από αυτά τα χρόνια, επιτέλους ήρθε στο σπίτι του. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν αγνοούμενος. Οι γονείς του όλοι αυτοί τον είχαν αγνοούμενο. Μάλιστα εδώ, όταν έφτασε, το όνομά του το άλλαξαν και τον έλεγαν Γερμανό. Από αυτή την περιπέτεια που είχε. Και ήρθε μετά από τόσα χρόνια, όπως ο Οδυσσέας. Θα έλεγα ότι ήταν και τυχερός. Γιατί με όλα αυτά, με τόσες ταλαιπωρίες, με τον πόλεμο, με τις κακουχίες, μυστική, με τα πόδια, πώς τα κατάφερε. Τι ήταν αυτό, ένα θαύμα, ένα μικρό θαύμα. Για να έρθει και να κάνει και οικογένεια μετά από τόσα χρόνια.